με κυνηγάν από παιδί δύο παράξενια έτη, όλο μπροστά μου πιάνονται κι όλο μακριά μου χάνονται, τίποτα δε μοιράζονται, για μένα ακόμα πιάζονται. Αίμα να πιούν απ' την πληγή, με κυνηγούν δυο αετοί. Αίμα να πιούν απ' την πληγή, με κυνηγούν δυο αετοί. Φωτιές, νερά δεν τα βάλαν μ' αυτές. Είχα το χρόνο να σωθώ, προτίμησα να ζεσταθώ. Αφού το βλέπω θα καώ, τώρα τις κυνηγάω κι εγώ. Μες στη ζωή στις ερημιές είδα να ανάβουν δυο φωτιές. Μες στη ζωή ερημιές είδα να ανάβουν δυο φωτιές. Με κυνηγάνε δυο ζωές, καμιά δε θέλει να είναι χτες, γραμμές στραβάν παραλληλές, σκληρές και ακαταλληλές. Καταρανάνε οι ευχοί, η πόρτα πάντα ανοιχτή. Ανάθεμα τις ενοχές, κάποτε είχα ατοχές. Ζωές παράλληλες ζωές, χτίζουν στο νου μου φυλακές. Βλέπουμε πάρα πολλούς νέους και έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ την κρητική μουσική. Θεωρείς ότι αυτή η επιτυχία είναι γιατί έχουμε ξεφύγει από τον παραδοσιακό ρυθμό πια? Όχι, είμαστε μέσα στον παραδοσιακό ρυθμό, άκρα. Και δουλεύει το μουσικό DNA μας. Γι' αυτό έχουμε καταφέρει να εισχωρήσουμε τα κριτικά ξανά στα σπίτια όλων. Τώρα ο τρόπος που γίνεται, αν θες, κάπου... Κάποια πράγματα, κάποιες νοοτροπίες, ας πούμε, δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' αφήνουν απροβλημάτιστοι. Δεν μ' αρέσει, ας πούμε, που βλέπω πολλές φορές θεατές να θέλουν να γίνουν πρωταγωνιστές. Είναι καινούργια μόδα αυτή. Ναι. Μακάρι να αλλάξει. Αυτό θα έλεγα, αυτό ότι πρέπει να αλλάξει. Αυτό με στενοχωρεί. Από την άλλη, όμως, βλέπω ότι υπάρχει πραγματική και ανοιγιοτελή αγάπη από πολλά παιδιά για την μουσική του τόπου μας. Και σιγά σιγά θεωρώ ότι η μουσική μας θα καταφέρει να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί θα βγουν καινούργιες και πολύ καλές ιδέες.